Μία ακόμη δράση πραγματοποιήθηκε από τους εθελοντές αιμοδότες στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Έτους Εθελοντή Αιμοδότη, κατά το οποίο τιμόμενη χώρα είναι η Ελλάδα. Η πόλη της Αλεξανδρούπολης έχει προβληθεί μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων πραγματοποιήθηκε σκυταλοδρομία στην πόλη από εθελοντές αιμοδότες και παιδιά που προώθησαν το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Οι σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών συμμετείχαν με το μήνυμα «Κάθε δημότης αιμοδότης» όσον αφορά στη σημασία της αιμοδοσίας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης διατρανώνει ότι όλη η ουσία της πράξης αυτής έγκυται στην πρόληψη, δηλαδή στη συγκέντρωση αίματος πριν από την ύπαρξη μεγάλης ζήτησης για αυτό. Η εθελοντική αιμοδοσία θέλει να δώσει το μήνυμα της πρόληψης που για την τακτική εθελοντική αιμοδοσία έχει αποφανθεί το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ότι είναι η ασφαλέστερη προσφορά αίματος. Και γι' αυτό θέλουμε να προωθήσουμε την πρόληψη ότι δίνουμε αίμα πριν το χρειαστούμε, πριν μας το ζητήσουν, πριν μας το επιβάλλουν. Η πόλη μας και ο νομός Εύρου καλύπτει τα δύο νοσοκομεία, τις ανάγκες των δύο νοσοκομείων, του Δημοτήχου και Αλεξανδρούπολης, αλλά θα πρέπει όμως αυτό να υπάρχει αυτάρκεια όλο το χρόνο, όλες τις μέρες. Και αυτό θα το καταλάβουμε όταν θα σταματήσουν πια τα νοσοκομεία να ζητούν αίμα για τις ανάγκες μας. Τότε θα πούμε ότι έχουμε καλύψει τις ανάγκες και το πρόβλημα πλέον δεν υπάρχει. Σχετικά με την περιοχή του Εύρου, οι ανάγκες των δύο νοσοκομείων μπορεί να καλύπτονται αναφορικά με την επάρκεια αίματος, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει αδράνεια από τους πολίτες. Αντιθέτως, είναι ανάγκη κάθε ενδυνάμει αιμοδότης να βρίσκεται σε εγρήγορση, προσφέροντας το αίμα του σε άλλους ανθρώπους. Για να καταφέρουμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, καλούνται όλοι όσοι είναι από 18 ως 65 να δίνουν αίμα πριν το χρειαστούν, πριν τους το ζητήσουν, πριν μας το επιβάλλουν. Αυτό το μήνυμα θα πρέπει να το έχει κάθε οικογένεια. Όπως εμείς οι σύλλογοι ενημερώνουμε ότι σε κάθε οικογένεια να υπάρχει έστω και ένας τουλάχιστον τακτικός εθελοντής αιμοδότης. Όπως τονίζει ο κύριος Τάσος Κοντακίδης, η ανάγκη κάλυψης των αναγκών ενός νοσοκομείου σε αίμα δεν σχετίζονται μόνο με την ύπαρξη τροχαίων ατυχημάτων. Αυτό που έχει βαρύνουσα σημασία είναι να μην υπάρχει έλλειψη αίματος για τους χρονίως πάσχοντες. Η προσπάθεια για να καλύψουμε τις ανάγκες δεν είναι μόνο για αυτούς που τώρα έχουν ανάγκη από ατύχημα ή από επέμβαση. Το βασικό μας σχέδιο είναι να καλύπτουμε τις ανάγκες των χρονίως πασχόντων που στο πρώτο σκαλί είναι οι πάσχοντες μεσογειακής ανεμίας που όπως γνωρίζετε μεταγγίζονται περίπου με 2 μονάδες αίματος κάθε 15 μέρες. Οι λευχημικοί και οι χρόνια πάσχοντες γενικώς. Για αυτούς και μόνο πρέπει να είμαστε τακτικοί, εθελοντές αιμοδότες και να είναι το μέλημα της ζωής μας.